Νέο ρεκόρ στην παραγωγή πέτυχε η Energean τον Ιούνιο, φτάνοντας στις 177.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα, εκ των οποίων το 84% ήταν σε φυσικό αέριο. Όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της εταιρείας στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου προς τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελαβίβ, η εξέλιξη αντανακλά κυρίως τη σημαντική αύξηση της ζήτησης σε φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια του θέρου στο Ισραήλ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι 140.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου προέρχονται από τα assets τα οποία θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Energean και μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης συμφωνίας με την Carlyle. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο, η ημερήσια παραγωγή διαμορφώθηκε στις 146.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, αυξημένη κατά 38% σε ετήσια βάση. Στα assets που θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Energean, η παραγωγή ήταν 106.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, αυξημένη κατά 47% σε ετήσια βάση. Μέσα στις βασικότερες εξελίξεις στην πορεία της Energean στο πρώτο εξάμηνο του έτους περιλαμβάνεται επίσης και η κατάθεση αίτησης για την άδεια αποθήκευσης για το project αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στο Πρίνο, η λήψη της οποίας αναμένεται εντός των επόμενων μηνών. Επίσης προχωρούν οι διαδικασίες μηχανολογικού σχεδιασμού και απαιτούμενες γεωλογικές και τεχνικές μελέτες που έχουν ως στόχο την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας του Πρίνου από τα 1 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα στην πρώτη φάση σε 3 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα στη δεύτερη φάση του έργου. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο Διευθύνος Σύμβουλος του Ομίλου Energean, Μαθιός Ρήγας, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ευχαριστημένοι που γνωστοποιούμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της Energean με διψήφια ποσοστιαία αύξηση στην παραγωγή, στα έσοδα και την κερδοφορία. Στο Ισραήλ πετύχαμε ρεκόρ παραγωγής λόγω της καλοκαιρινής ζήτησης και της εξαιρετικής απόδοσης του FPSO Energean Power. Η λειτουργία μας παρέμεινε ανθεκτική σε γεωπολιτικές εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν επηρεάστηκε η παραγωγή μας. Οι ισχυρές επιχειρησιακές και οικονομικές μας επιδόσεις υποστηρίζουν τη διανομή μερίσματος για το δεύτερο τρίμηνο, με συνέπεια στη γενικότερη μερισματική μας πολιτική. Όπως έχουμε ήδη γνωστοποιήσει, η μερισματική πολιτική θα επανακαθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Carlyle. Πραγματοποιήσαμε επίσης σημαντική πρόοδο σε όλες τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Προχώρησαν τα projects μας που εστιάζουν στο φυσικό αέριο με τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το κοίτασμα Κατλάν και την έναξη παραγωγής στα κοιτάσματα Κασιοπία και Location B, ενώ είναι σε εξέλιξη οι δραστηριότητές μας στον τομέα της απαθρακοποίησης με επίκεντρο την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο της Καβάλας, για την οποία αναμένουμε να λάβουμε άδεια αποθήκευσης για 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως μέσα στους επόμενους μήνες. Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της Energean. Σωστά το λέτε. Καταρχήν ανακοινώσαμε σήμερα νωρίτερα στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου προς τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελαβίβου, στα οποία η Energean είναι εισηγμένη. Ανακοινώσαμε, και δεν είναι υπερβολή αυτό, τα καλύτερα αποτελέσματα της ιστορίας της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, που είναι και το πιο ενδιαφέρον, όσο και επίπεδο οικονομικών μεγεθών. Για να μην κουράσουμε ούτε εσάς ούτε τους τηλεθεατές με κάποια νούμερα, θα πω μόνο ένα. Ημερήσια παραγωγή 177.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, εκ των οποίων το 84% ήταν σε φυσικό αέριο. Αυτό τον Ιούνιο, έτσι. Συνολικά στο εξάμηνο είναι κάτι λιγότερο, είναι σε 146.000 βαρέλια. Είναι ένα νούμερο το οποίο πραγματικά προκαλεί ικανοποίηση και αισιοδοξία για τη συνέχεια. Όμως θα έλεγα, για να κάνω και μια γέφυρα και προς στην ελληνική πραγματικότητα, ναι, ότι αφενός μεν είναι η χαρά, η ικανοποίηση, από την άλλη είναι και λίγο μια μικρή ζήλια. Διότι η κατάσταση στην Ελλάδα, όπως άλλωστε γνωρίζετε και οι ίδιοι, είναι αρκετά διαφορετική. Υπό την έννοια ότι βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες προσδοκίες από τον Πρίνο, ο οποίος είναι ένα κοίτασμα που πια είναι 45 ετών, σχεδόν 45 χρόνια παράγει. Και υπάρχουν άλλες προσδοκίες. Είναι σαφώς γερασμένο και σαφώς δεν μπορεί να φτάσει, εννοείται ουδέποτε είχε άλλη δυνατότητα, να φτάσει τέτοια νούμερα. Αλλά δυστυχώς γενικότερα βλέπουμε ότι στη χώρα μας δεν προχωρούν όπως τουλάχιστον θα έπρεπε να προχωρούν και τα ερευνητικά σχέδια σε άλλες περιοχές, όπως στη Δυτική Ελλάδα, στην οποία είμαστε
έχουμε εμείς ένα ενδιαφέρον, ούτως ώστε να νιώσουμε και εμείς κάποια στιγμή πώς είναι να έχουμε μια σημαντική παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα μας, κάτι που έχουμε να το ζήσουμε από τον πρίνο σε σημαντικά νούμερα από τη δεκαετία του 80, όταν κάποια στιγμή είχαμε φτάσει και 26, οι προκάτοχοι ήμουν, 26-27 χιλιάδες βαριά την ημέρα. Άρα είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα, ξέρετε, γιατί okay, είμαστε μέλος ενός group του ομίλου της Energian. Είμαστε όμως Έλληνες και είμαστε και σε μεγάλο βαθμό και καβαλιώτες. Και θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε και αυτή τη χώρα να προχωρά σε ένα διαφορετικό ρυθμό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν αναφερόμαστε στο Ισραήλ, δεν αναφερόμαστε σε ένα παραδοσιακό πετρελοπαραγωγό κράτος, αλλά σε μια χώρα η οποία ουσιαστικά αναπτύχθηκε σε αυτό το τομέα στα τελευταία δεκαετία. Και όταν λέω αναπτύχθηκε, όχι απλώς έχει σημαντική παραγωγή, είναι αυτάρκης πλέον σε φυσικό αέριο. Παράγει πετρέλαιο μέσω ημών. Εμείς είμαστε οι μόνοι που παράγουν πετρέλαιο στο Ισραήλ και εξάγουν πετρέλαιο. Έγινε το κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί κανείς πριν μερικά χρόνια. Σε μια άλλη χώρα, η οποία είναι κατεξοχήν παραγωγός υδρογονανθράκων εδώ και δεκαετίες.